Hey yo, Wire εδώ, καλώς ήρθες λοιπόν σε άλλο ένα βιντεάκι. Το σημερινό βιντεάκι θα μιλήσουμε για τον It's Only Skills. Γεια σε όλους! Ο It's Only Skills είναι ένας Fortnite YouTuber, ο οποίος φυσικά πέρα από το Fortnite έχει κάνει και άλλο είδους βίντεο. Και θέλω να μιλήσω για τον It's Only σήμερα, γιατί είναι ένα κανάλι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί πολύ ωραίο, πολύ μετρημένο. Το ξέρω. Και ναι, θα ήθελα να μιλήσω για αυτόν. Μόνο θετικά πράγματα έχω να πω. Θα μιλήσουμε για το κανάλι του, θα αναλύσουμε το κανάλι του και θα σας πω φυσικά και τη δική μου γνώμη για το κανάλι του. Πριν ξεκινήσω όμως, θέλω να σας πω ότι αυτή την περίοδο που ζούμε, όλοι θέλουμε φθηνά παιχνίδια. Έχω link στην περιγραφή. Έχω link στην περιγραφή για το Instant Gaming, όπου μπορείτε να αγοράσετε πάρα πολύ φθηνά παιχνίδια με ελληνική PaySafe, με PayPal ή τράπεζα. Και σας το προτείνω, ή με κάρτα, ας πούμε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι όποιος σχολιάσει την κουρτίνα από πίσω, ντροπή του. Λοιπόν, θέλω επίσης να σας πω like, subscribe στο βίντεο για να με βοηθήσετε να κερδίσω τον αλγόριθμο του YouTube. Ειδικά τώρα που δεν έχουμε και το monetization, άρα το YouTube δεν μας δείχνει τόσο. Στήριξε την προσπάθεια για να έρθουν και πιο καλά βίντεο. Λοιπόν, ο It's Only Skills, από ό,τι βλέπω εδώ στο Instagram του, λέγεται Γιώργος Χρόνης. Τον βρήκα μέσω του Γιανούμπα όταν πρώτο ξεκινούσε. Ο It's Only ξεκίνησε πριν περίπου 10 μήνες στο YouTube. Είναι ένα πάρα πολύ νέο κανάλι. Και είναι απίστευτο το πώς έχει φτάσει 140.000 subscribers μέσα σε 10 μήνες. Είναι πραγματικά απίστευτο, είχε απίστευτο growth. Ήταν ένα από τα κανάλια τα οποία με κάποιον τρόπο έφταναν νούμερο ένα στάσεις με λιγότερες προβολές, δηλαδή είχε λιγότερες προβολές από άλλα κανάλια και έφτανε πρώτο. Δηλαδή πάρα πολλές φορές από τη στιγμή που άρχισε και έκανε βίντεο κέρδιζε ακόμη και το Γιανούμπα. Που γνωρίζουμε όλοι ότι ο Γιανούμπα ήταν από τα κανάλια που χτύπαγε και χτυπάει ακόμη και σήμερα συνέχεια. Νούμερο 1, νούμερο 2 στάσεις είναι συνέχεια. Σε κάθε βίντεο. Τι γίνεται ρε. Αυτό που μου αρέσει στον It's Only και είναι κάτι το οποίο προσωπικά μου λείπει από κανάλια τα οποία αναφέρονται πιο πολύ σε μικρά παιδιά. Γιατί okay, το Fortnite και το περιεχόμενο για Fortnite αναφέρεται σε πιο μικρά παιδιά. Και το γνωρίζει αυτό It's Only από ό,τι καταλαβαίνω. Γι' αυτό κάνει και τα συγκεκριμένα βίντεο που κάνει, τρολ, γέλιο και έτσι. Είναι πράγματα που αρέσουν σε πιο μικρά παιδιά πιο πολύ από ότι σε κάποιον μεγαλύτερο. Είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα Fortnite κανάλια δεν έχουν. Πώς να το πω, έχουν υπερενέργεια, συνέχεια cuts, πολύ έτσι λίγο cringy πράγματα που δεν είναι πρόβλημα για μένα. Εγώ είμαι YouTuber, έτσι τη γνώμη μου λέω, και όλους τους βλέπω. Για το κοινό το οποίο έχουν, καλά κάνουν και κάνουν αυτά τα βίντεο και τα κάνουν με τον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να τους κρατήσουν engaged. Μαλάκα, τι γίνεται έξω από το σπίτι. Πραγματικά, αλήθεια, τώρα πρέπει να έρθει εδώ την ώρα που κάνω το βίντεο. Σε σχέση με άλλους Fortnite YouTubers έχει μια αλφα σοβαρότητα πιο πολύ και είναι λίγο πιο chill. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο περιεχόμενό του να το δούνε και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, πέρα από παιδιά ξέρω εγώ μέχρι 15 ετών, από 8 έως 15 μπορούν να το δουν και κάπως μεγαλύτεροι, αν είναι προσιτό σε μεγαλύτερο κοινό. Και πολύ γνωστές σειρές που έχει κάνει είναι το Τραγούδα, αλλιώς έχασες. Πραγματικά έχει γίνει πάρα πολύ viral αυτή η σειρά. Κάποια challenges που έχει κάνει στο Fortnite. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και βγάζει challenges και εκτός του Fortnite. Δηλαδή, παρατηρώ εγώ, αρχίζει να μεταφέρει το υλικό του έξω από το Fortnite. Κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ και είναι κάτι που κάνει και ο Γιανούμπα. Δεν ξέρω, πραγματικά σήμερα ο Θεός δεν θέλει να γίνει ρε φίλε αυτό το βίντεο. Έχει γίνει τη πουτάνα στο κάγκελο. Όλο πέφτουν πράγματα, χαλάνε πράγματα. Τέλος πάντων, συνεχίσουμε λίγο ακόμη με το κανάλι του It's Only. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το edit που κάνει. Οι ιδέες που κάνει έχουν αρκετό ενδιαφέρον και υλοποιούνται ωραία και σωστά. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό κανάλι άμα θες να δεις Fortnite ή αν σου αρέσουν τα challenges in real life, ας πούμε. Αν σου αρέσει αυτό το viral περιεχόμενο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό κανάλι και αξίζει το subscribe σας. Πότε πήγαινε κάτι και πάτα subscribe. Επίσης αξίζει να βοηθήσετε πατώντας ένα like για τον αλγόριθμο. Ξέρω το έχω ξαναναφέρει. Έλα ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, έχω ηχογραφήσει 5 parts που απλά τα έχω ονομάσει fail part 1, fail part 2, 5 fail parts. Δεν γίνεται. Λοιπόν, μου αρέσει λοιπόν πάρα πολύ αυτό που κάνει ο It's Only, το transition που κάνουν σιγά σιγά όλα τα παιδιά σαν παρέα, γιατί ο It's Only είναι μέρος μιας παρέας που έχει μέσα το Jemifrap, Team Please, Γιανούμπα. Είναι όλα αυτά τα παιδιά έτσι, ας πούμε, μια παρέα. Όλο και κάποιον ξέχασα. Sorry. Το Σατάμο, τον Bill Yolo. Είναι μια παρέα. Όλοι αυτοί λοιπόν κάνουν βιντεάκια μαζί, κάνουν live streams μαζί και ανεβαίνουν μαζί. Οπότε βλέπω έτσι μια μεταφορά αυτών των παιδιών από το Fortnite πλέον προς
vlogs που κάνουν καλά, γιατί το Fortnite καλώς κακό σιγά σιγά πεθαίνει, έχουμε κουραστεί να το βλέπουμε και καλό είναι να γίνει σιγά σιγά το transition σε κάτι καινούριο για όλους, για το ελληνικό YouTube αλλά και για τα κανάλια τους, να μην είναι έτσι βασισμένα σε ένα πράγμα. Και επίσης ο It's Only κάνει και live stream στο Yanuba Crew που είναι στο Facebook. Ίσως κάνω ένα ειδικό βίντεο για το Yanuba Crew συνολικά, να σας μιλήσω γενικά για όλη αυτή την παρέα συνολικά. Πάντως τα μόνα πράγματα που έχω να πω για τον It's Only είναι μόνο θετικά σχόλια. Επίσης μην ξεχάσετε να πατήσετε like για να ανέβει αυτό το βίντεο στον αλγόριθμο. Θα κοπιάσω πραγματικά πολύ στο edit για να βγει αστείο αυτό το βίντεο παρά τα fails που έχουν γίνει. Θα το δουλέψω, οπότε βοηθήστε. Πείτε μου στα σχόλια ποιο άλλο κανάλι θα θέλατε να, έτσι, να κάνω κριτική YouTuber. Από ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα όλα τα κανάλια έχουν μια θετική τροπή. Το κανάλι του It's Only, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό, το παιδί δεν έχει προκαλέσει ποτέ. Κάνει τη δουλειά του, κάνει καλά δουλειά του, είναι από τους πιο καλούς YouTuber που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν έχω κάτι αρνητικό να πω. Και γενικά δεν θέλω να πω αρνητικά πράγματα, ίσως κάποια στιγμή μελλοντικά, αλλά και αυτό με έμεσο τρόπο, γιατί δεν υπάρχει λόγος να προσβληθεί κάποιος ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε γράψτε μου στα σχόλια ποιον YouTuber θα θέλατε στο επόμενο επεισόδιο της σειράς. Κάντε share αυτό το βίντεο με τους φίλους σας. Στείλτε αυτό εδώ το βίντεο στον It's Only για να το δει. Νομίζω είναι σημαντικό και οι YouTubers οι οποίοι αναφέρονται να τα βλέπουν αυτά τα βίντεο. Σημαντικό. Θα ήταν ωραίο να τα βλέπουν. Για να έχουν και αυτή μια έτσι άποψη του τι λέει το κοινό, γιατί και εγώ σαν κοινό τον βλέπω τον It's Only και ίσως κοινό που έχει κάνει ας πούμε YouTube, οπότε μπορώ να δώσω μια καλύτερη γνώμη. Αυτά λοιπόν, πάρα πολύ θετική εντύπωση έχω από αυτό το κανάλι, έχει ανέβει πάρα πολύ. Τον έχουν βοηθήσει και τα παιδιά, τον έχει βοηθήσει ο Γιανούμπα και όλα τα άλλα παιδιά, τον έχουν στηρίξει, του έχουν δείξει τι χρειάζεται, υποθέτω, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα. Σίγουρα από άποψη κοινού τον έχουν βοηθήσει πολύ, αλλά να σας πω κάτι, στην τελική το αξίζει. Και γλίτωσε την παπάντζα του να πρέπει να κάθεσαι να περιμένεις μέχρι να πάρεις ας πούμε 1000 προβολές, να περάσει ένας χρόνος μέχρι να αρχίσεις να παίρνεις 1000 προβολές, κάτι τέτοιο. Το γλίτωσε και βλέπετε τώρα πόσο καλή ποιότητα και πόσο ωραία βίντεο κάνει, πόσο ωραία είναι η ομάδα τους στο Facebook, οπότε προτείνω να πάτε να τσεκάρετε και τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτά λοιπόν από μένα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτό ήταν το βίντεο, κριτική YouTuber. Σήμερα μιλήσαμε για τον It's Only, για Γιώργο Χρόνη. Και ναι. Άμα σας άρεσε το βίντεο like, αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!